Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ο οποίος Μητροπολίτης Χρυσόστομος μπήκε στο στόχαστρο των αρνητών του εμβολίου, του εμβολιασμού, όπου βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρνητές με πλακάτ, συνθήματα αλλά και εντάσεις. Να πάμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί, Πανοτζήφα. Ναι, να πούμε πάρα πολύ απλά ότι βρέθηκαν όλοι αυτοί στην Πάτρα έξω από τη Μητρόπολη και προκαλούσαν επί της ουσίας τον Μητροπολίτη να βγει στο μπαλκόνι. Φυσικά ο ίδιος δεν το έπραξε ακριβώς και μόνο για να μην εξοργήσει ακόμα περισσότερο τους παρευρισκόμενους. Βεβαίως και να τον δούμε. Για να το δούμε. Να δούμε παρακαλώ πολύ. Κύριε, βλέπουμε την εικόνα. Βάλτε την εικόνα, τη βλέπουμε. Είναι τα πλάνα, να πούμε ότι είναι τα πλάνα ακριβώς έξω από την Μητρόπολη, όπου είναι συγκεντρωμένοι, όπως βλέπετε, με πλακάτ. Δεν έχουμε ήχο από ό,τι καταλαβαίνω. Εάν έχουμε ήχο, να τον βάλουμε, να μας ενημερώσουν. Φωνάζουν, ουρλιάζουν με τα γνωστά του συνθήματα, λέγοντας προδότες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, όσους κάνουν τον βόλιο. Ακούσουμε, ακούμε. Μάλιστα. Αυτά βλέπουμε δυστυχώς ότι ξεκινάει ο διχασμός των πολιτών. Έχει ξεκινήσει, Φίλιππε. Ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά αρχίζουμε τώρα να συνειδητοποιούμε τα αποτελέσματά του. Μας χώρισαν πραγματικά σε δύο ή σε τρεις κατηγορίες, αν θέλεις. Είναι από τη μία οι εμβολιασμένοι, είναι από που έχουν φυσικά τις ανησυχίες τους, είναι και οι αρνητές οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και θεωρούν ότι δεν πρέπει να λάβουμε κανένας είδους εμβόλιο, ασχέτως τι λέει η Εκκλησία, ασχέτως τι λέει και το κράτος. Εμείς βλέπουμε λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο ξανά στον τίτλο, πάμε με τα συλλητήρια. Λέμε λοιπόν ότι δυστυχώς γίνεται αυτό για το οποίο λέγαμε και φοβόμασταν όλοι, ότι πάνε οι πολίτες να διχαστούν. Πάνε οι πολίτες να διχαστούν. Και βλέπουμε ότι γίνονται επεισόδια. Και γίνονται και επεισόδια ακόμα και σε παρέες. Λεκτικά επεισόδια. Μέσα σε μαγαζιά. Είχαμε προχτές ένα καφενείο. Στην Καρδίτσα. Χαμός έγινε. Πλακωθήκανε στο ξύλο. Γιατί κάποιοι έλεγαν, όχι, δεν θα εμβολιαστούμε, δεν πρέπει να εμβολιαστούμε. Αλλά λένε, μα εμβολιαστήκαμε και θα πεθάνουμε όλοι. Και να υπάρχει συμπλοκή στην Καρδίτσα μέσα στο καφενείο με άγριο μπουνίδι και καρεκλές. Για το εμβόλιο, για τον εμβολιασμό. Η μία πλευρά τη μία, η άλλη πλευρά την άλλη. Αρχίζεται να γίνεται η μάχη έξω το καφενείο. Έξω το καφενείο, στην πλατεία του χωριού. Θα δούμε έκτροπα. Αρχίζεται να υπάρχει μία κατάσταση. Έλληνες, μην ξαναμπούμε στη διαδικασία του διχασμού. Μην επιτρέψετε να γίνουν αυτά που γινόταν στο παρελθόν. Ο ένας Έλληνας να βγάζει το μάτι στον άλλον Έλληνα.
Αδερφός προς αδερφό. Αυτό είναι το χειρότερο. Μην και επιτρέψετε, Έλληνες πολίτες, πατριώτες, να συμβούν αυτά τα οποία κατέστρεψαν αυτή τη χώρα στο παρελθόν. Όχι στο διχασμό που κάποιοι θέλουν να σπείρουν για τους δικούς τους λόγους. Να ξέρετε κάτι. Όταν υπάρχει ο διχασμός των πολιτών, ο διχασμός, κάποιοι κερδίζουν. Να το θυμόσαστε αυτό. Πολλοί διχασμοί, οι περισσότεροι σχεδόν όλοι, είναι τεχνικοί. Όλοι. Είναι τεχνικοί. Όλοι. Είναι κόλπο. Κόλπο γκρόσο. Όλοι. Και μην αρχίσουμε να λέμε έναν έναν τους διχασμούς. Για να είναι και κάποιοι κερδισμένοι. Διχάζαμε.